Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μία πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκυπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας. Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να διαβάζουμε από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου και νυν Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου Αντωνοπούλου, Ιερομόναχος Αθανάσιος Χαμακιώτης, από τις εκδόσεις Ακρίτας. Σε ένα από τα ασωζόμενα χειρόγραφά του, ο πατέρας Αθανάσιος έχει συλλέξει και καταγράψει μικρές προσευχές, ερανισμένες από τους ψαλμούς, τα λειτουργικά βιβλία, τα πατερικά κείμενα ή δικές του, που αποτελούν το ξεχύλισμα της προσευχομένης ψυχής του. Μεταφέρουμε ένα τμήμα από αυτές. Ευχέ κατανυκτικέ και σύντομη. Κύριε, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή το αμαρτωλό και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Κύριε, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παιδός σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσόν μου και λύτρωσε την ψυχήν μου από τον αοράτων εχθρών μου εν ώρα του θανάτου. Κύριε, οδήγησόν με εν τη τρίβο των εντολών σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου ότι αυτήν ηγάπησα εκ νεότητός μου. Εμφρανθήτω νύν η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου το Άγιον. Κύριε, κατεύθυνον την προσευχήν μου ως τη μίαμα ενώπιόν σου και πρόσδεξε αυτήν ίσως μην ευωδίας και λύτρωσέ με από της αιωνίου κολάσεως δια την άκραν σου φιλανθρωπίαν. Κύριε, φώτισον το νουν μου και την καρδίαν είναι σκότισεν η πονηρά επιθυμία και καθάρισον την ψυχήν μου από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος πονηρού. Κύριε, χάρισέ μη πνεύμα σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, πραότητος υπομονής, αγάπης, ή να με οδηγεί εις οδόν σωτηρίας. Κύριε, φύτευσον την ουράνιον αγάπην εν την καρδία μου και ρίζωσον αυτήν εκεί, ή να σε αγαπώ εξ όλης της καρδίας μου και φυλά το προθήμος πάντα τα θεία σου προστάγματα μέχρι τέλους της ζωής μου. Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε την ασθένεια της ψυχής μου και πέμψον την χάριν σου εις βοήθειάν μου ή να εν εμή δοξαστεί το όνομά σου το Άγιον. Κύριε Ιησού Χριστέ, έγραψον το όνομα του δούλου σου εν τη ουρανίο βίβλο της ζωής, χαριζόμενός μη και τέλος αγαθών. Κύριε ο Θεός μου, ουδέν αγαθών επίησα μέχρι της παρούσης ημέρας, αλλά δώσ' μη κατά την συν Χριστότητα βαλήν σήμερον αρχήν αγαθήν. Κύριε, διόρθωσον τους δρόμους της ζωής μου κατά το θέλημά σου το Άγιον και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας ή να σε προσκυνώ και δοξάζω εις πάντας τους αιώνας. Κύριε, δίδαξόν με πώς δι και υπέρ όν δι προσεύχεστε. Κύριε, εγώ μεν ως άνθρωπος αμαρτάνω, σύ δε ως Θεός ελέησόν με. Κύριε ο Θεός του ουρανού και της γης, μνήστη τίμου του αμαρτωλού, του εσχρού, του μιαρού και ακαθάρτου κατά το μέγα έλεό σου όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Κύριε, δώσ' μη άγγελον πιστών οδηγών και φύλακα της ψυχής μου και του σώματος και προστάτην της ζωής μου ή να με διαφυλάτησόν από βλάβης του διαβόλου και χειραγωγή με προς τον φόβον σου
μέχρι τέλους της ζωής μου. Κύριε, δώσμη κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, ή να κλαίω συχνάκης υπέρ των αμαρτιών μου και λύτρωσέ με εκ πάντων των θυρευόντων την ψυχήν μου, ότι επί σύ ήλπισα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ του Θεού του ζώντος, ελέησόν με των αμαρτωλών. Κύριε ο Θεός μου, ελέησόν με κατά το μέγα έλεό σου και μη αποδώσεις μη κατά τα έργα μου, διότι αμαρτίε μου αριθμών ουκ έχουσιν. Κύριε, αξίωσόν με αγαπάν σε εξ όλης της καρδίας μου και εξ όλης της ψυχής μου και εξ όλης της δυνάμεώς μου και εξ όλης της διανοίας μου και τηρήν εν πάση το θέλημά σου το Άγιον. Συ, Κύριε οδηγός μου, ευδόκησε να απομακρύνεις από εμέ πάσαν ματέαν σκέψην και πράξην. Αποδίωξε απ' εμού την ακαταστασίαν και το ευμετάβλητον της διανοίας, την απασχόλησιν της καρδίας της επιθυμίας ματέας και αμαρτωλάς, την πολυλογίαν και περιτολογίαν του στόματός μου, την αλαζονίαν των οφθαλμών, την αχόρταγον της κοιλίας επιθυμίαν, την κατάκρισιν και των εξευτελισμών του πλησίων, την απρεπή και παράνομον κατά των άλλων καταλαλιάν. Απάλαξέ με από τον ερεθισμόν της περιεργίας, από την όρεξη του πλουτισμού, από τον πόθον της ματέας παρά των ανθρώπων δόξης, από την πονηρίαν της υποκρισίας, από την πανουργίαν της κολακίας. Αποδίωξε απ' εμού την αδιαφορίαν δια τους πτωχούς, την καταπίεση των αδυνάτων, την φλογεράν δίψαν της φυλαργυρίας, το δηλητήριον του φθόνου και την θανατηφόρον βλασφημίαν. Ποιμένας ψυχών, ο ποιμήν ο καλός. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η Νερατζιώτισσα έγινε το πνευματικό κέντρο του Μαρουσιού, και όχι μόνο. Μια υπερενορία, ένα μοναστήρι μέσα στον κόσμο. Έγραφε ο πατέρας Χρυσόστομος Μουστάκας το 1954 στο περιοδικό Κιβωτός. Ο λίγων νοτιότερων της άνω πλατείας του προαστίου Αμαρουσίου υπάρχει εν παρεκκλήσεων του Τάκε, τιμόμενον επωνόματι του γενεσίου της Θεοτόκου και καλούμενον Παναγία η Νερατζιώτισσα. Το ναίδριον τούτο, ως φαίνεται, είναι παλαιόν, έχει δε σχήμα θολωτών και τυχώματα παχαία, ομοιάζοντα προς οικοδομήν κάστρου. Εσωτερικός είναι ιστορημένον με θεοπρεπής βυζαντινάς αγιογραφίας. Έτινες καθιστώσει το ιερόν τούτο κατασκήνωμα θείων αληθώς και ουράνιον ενδιέτημα. Εις την άνω πρόσωψην του προνάου είναι εζωγραφισμένη η εικόν της Θεομήτωρος με πορφυράν αισθήτα και με τη αυτήν γλυκητά την μητρικήν μορφήν, ώστε καθυποβάλλει τον εισερχόμενον προσκυνητήν εις συντριβήν και εις δάκρυα, εις μετάνοιαν και εις θείον έρωτα. Εις τον μυστικοπαθή τούτων ιερών ναών εφημερεύει ο γνωστός γέρον και έμπειρος πνευματικός πατήρ Αθανάσιος. Ούτως είναι 63 ετών, λευκόθρυξ, με τρίο αναστήματος, πράος, μιλίχιος, αδιάχητος, μελετημένος και ηγεμονικός εις τέτο θεωρητικών και εις το πρακτικών μυστικών πνεύμα. Προέρχεται δε από την Ιεράν Μονήν Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων. Πλησίων του εξοκλησίου υπάρχει το κελίον, εντός του οποίου ο πατήρ Αθανάσιος εξομολογεί αναρυθμήτους ψυχάς, οδηγών αυτάς εις την αληθή θεογνωσίαν, εις την ευθείαν οδόν και εις την αιωνίαν εν Χριστώ απολύτρωσιν και ζωήν. Όλοι γνώριζαν ότι εκεί υπάρχει ένας Άγιος άνθρωπος, ένας αληθινός ποιμένας, ένας πνευματικός που ξέρει να ακούει τα βάσανα και τα προβλήματα των ανθρώπων με αγάπη και υπομονή, με προσευχή, με πνεύμα Θεού, με βαθιά κατανόηση. Ένας γνήσιος μαθητής του Ιησού Χριστού που φρονούσε θεϊκά και πατερικά
και δρούσε διακριτικά και γενναιόκαρδα. Ήταν για όλους μια ελπίδα, μια κατάπαυση για κάθε ταλαιπωρημένο άνθρωπο. Και όπως όλοι οι γνήσιοι μαθητές και ποιμένες, αγάπησε με την ίδια δύναμη και τον αμαρτωλό, κυρίως αυτόν, και τον ευσεβή, γιατί ήταν ένας στοργικός πατέρας με ανοιχτή την αγκαλιά, όπως πολύ ωραία τον περιγράφει ο Ντοστογιεύσκη. Οι γέροντες, στάρετς, βάζουν στην καρδιά τους εκείνον ακριβώς που είναι πιο αμαρτωλός και αγαπάνε περισσότερο από όλους εκείνον που αμάρτησε περισσότερο. Στα χειρόγραφα του διαβάζουμε μια ωραιότατη προσευχή που δείχνει την εσωτερική του διάθεση και τον αγώνα του να υπηρετήσει τον άνθρωπο. «Κύριο Θεός μου, η άπειρος προς εμέ ευσπλαχνία, εισέ προσπίπτω δια της μεσητείας του αγαπητού σου Υιού, του Κυρίου Ιησού Χριστού, και σε καθηκετεύω να μου δώσεις δια της χάριτός σου πράξεις ελεημοσύνης. Δώσμη να δεικνύω με επιμέλειαν προς όλους τρόπων επί οικίας. Δώσμη να πάσχω κι εγώ εξ αγάπης μαζί με τους θλιβωμένους, να συμβουλεύω τα πρέποντα εις όσους η αμαρτία εξαπατά και παρασύρει στο κακόν. Να έρχομαι βοηθός εις τους κακοπαθούντας και πάσχοντας, να συντρέχω τους ευρισκομένους εις ανάγκας και εστερήσεις, να ανακουφίζω τους στενοχωρημένους και υποφέροντας, να παρηγορώ τους πτωχούς, να διασκεδάζω τους χύνοντας δάκρυα». Στις σελίδες που ακολουθούν θα στρέψουμε την προσοχή μας στην ποιματική του γέροντα. Θα δούμε πώς εργαζόταν και καλλιεργούσε τις ψυχές. Σε κάποιον ιερομόναχο πνευματικό του παιδί, όταν τον συμβούλευε για το πώς θα εργάζεται μέσα στον αμπελώνα του Κυρίου, τόνιζε με έμφαση: «Θα είσαι κυνηγός, κυνηγός ψυχών. Οι ψυχές έρχονται και φεύγουν. Να είσαι σαν τον κυνηγό, να τις πιάνεις τις ψυχές, όλες, να μη σου φεύγουν». Αυτές οι απλές λέξεις δείχνουν σίγουρα και τη δική του στάση. Ο ίδιος ήταν όχι απλός κυνηγός, αλλά αρχικυνηγός. Όχι απλώς ενδιαφερόταν για τα πρόβατα του Χριστού, αλλά αγωνιούσε, έπασχε και πολλές φορές έβγαινε κυριολεκτικά στο κυνήγι, πάντα βέβαια με διάκριση και καλοσύνη. Ομολογούν κάποια πνευματικά του παιδιά πως πολλές φορές αμελούσαν ή για διάφορους λόγους απέφευγαν ή ντρέπονταν να τον επισκεφθούν. Και τότε έβγαινε στις γειτονιές να τα βρει. Τυχαία, τα συναντούσε στο δρόμο και με πολλή αγάπη και αγωνία ρωτούσε: «Πού είσαι, παιδί?» Οι καρδιές ράγιζαν σε αυτή τη γεμάτη αγάπη ερώτηση. «Θα έρθω, πάτερ, θα έρθω», απαντούσαν. «Σε περιμένω, παιδί». Κάποτε περνούσα από ένα σπίτι στο οποίο έμεναν πνευματικά του παιδιά και είχαν αρκετά προβλήματα. Περπατούσε αργά, σχεδόν σημειωτών. Η μία από τις αδελφές τον είδε από το παράθυρο. Γυρίζει και λέει στην αδελφή της: «Περνάει ο πατέρας Αθανάσιος. Πήγαινε εσύ που τον ξέρεις καλύτερα να του πεις να περάσει από το σπίτι». «Πώς να το ποντρέπομαι? Μα πες του, είναι ευκαιρία». «Δεν μπορώ, δυσκολεύομαι». Κάθισαν στο παράθυρο και τον κοίταζαν. Συνέχιζε να περπατάει πολύ αργά. Υποψιάστηκαν μήπως κάτι έχει. Μόλις προχώρησε αρκετά, είδαν ότι επιτάχυνε το βήμα του. Την επόμενη ημέρα τον επισκέφθηκε η μία από τις δύο αδελφές. Του είπε τον διαμυφθέντα διάλογο και ο γέροντας αποκαλύφθηκε: «Εγώ για σας πέρασα, παιδί, αλλά δεν μπορούσα να μπω σπίτι σας αν δεν μου το λέγατε εσείς». Νουθετών τους ατάκτους. Ο γέροντας δεν έχανε ευκαιρία να πλησιάσει ανθρώπους και να τους αγρεύσει. Κοντά στην Ερατζιώτισσα ζούσε μια οικογένεια που ασχολείται με την κτηνοτροφία. Τα αδέλφια ήταν αρκετά οξύθυμα. Θύμωναν, έβριζαν, εσχρολογούσαν, βλαστημούσαν. Ο πατέρας Αθανάσιος κάποια μέρα αποφάσισε να επέμβει. Φώναξε τον ένα αδελφό και του μίλησε με πολύ καλοσύνη: «Παιδί, εσείς δόξα τω Θεώ έχετε μια εργασία από την οποία ζείτε. Δεν είναι σωστό να τσακώνεστε έτσι και να βλαστημάτε. Γιατί το κάνετε αυτό αφού είστε καλοί άνθρωποι?» Ο νεαρός ντράπηκε, έσκυψε το κεφάλι και ο γέροντας συνέχισε: «Έλα, έλα μέσα να σε φιλέψω κάτι». Ο νεαρός πέρασε
και ο γέροντας τον κέρασε γλυκό. Του είπε λίγα λόγια ακόμη. Στο τέλος τον ξεπροβόδισε. «Πήγαινε, παιδί, στο καλό και να μην το ξανακάνετε, έτσι?» Πράγματι, ο πατέρας Αθανάσιος, όπως ο Χριστός της Σαμαρίτισσα, τες γλυκίες προσρίσεση, επέδρασε θετικά στην ψυχή του. Ο νέος έφυγε συγκινημένος. «Πατέρα Αθανάσιε, σου δίνω το λόγο μου ότι θα προσπαθήσω να μην ξαναγίνει». Και πράγματι, τα αδέλφια ειρήνευσαν από εκείνη την ημέρα. Μια άλλη μέρα, ο γέροντας ερχόμενος από κάποια διακονία, άκουσε κάποιον κοντά στην Ερατζιώτισσα να βρίζει άσχημα και να βλαστημάει. Δεν έχασε την ευκαιρία. Πλησιάζει τον εξοργισμένο αυτό άνθρωπο και του λέει με ήσυχο τόνο: «Άνθρωπε του Θεού, γιατί βρίζεις έτσι?» Αυτός, αντί να τον σεβαστεί, γύρισε και άρχισε να βρίζει άσχημα τον πατέρα Αθανάσιο. Ο γέροντας δεν αντέδρασε, τον άφησε και προχώρησε. Η μορφή του γέροντα επέδρασε άμεσα και αποφασιστικά. Ο άνθρωπος αυτός ήλθε σε αυτόν, μετάνιωσε και γύρισε να ζητήσει συγγνώμη. Και τότε βλέπει έκπληκτος το γέροντα να περπατάει ένα μέτρο πάνω από τη γη. Ένιωσε διπλή συντριβή και έτρεξε να προλάβει το γέροντα. Γονάτισε μπροστά του και φώναξε: «Άγιε Πάτερ, ζητάω συγγνώμη. Αν και σεις βρίσκεστε στον αέρα». «Τι λες, παιδί?» «Ναι, Πάτερ, σας βλέπω ένα μέτρο πάνω από τη γη». Ο γέροντας γνώριζε τον τρόπο να αποφεύγει τις παγίδες των επένων και το απάντησε: «Παιδί, φαίνεται ταπεινώθηκες τόσο πολύ, γι' αυτό με βλέπεις τόσο ψηλά». «Όχι, Πάτερ, έτσι είναι». Η συνέχεια ήταν το εξομολογητήριο. Εκείνη τη μέρα ο άνθρωπος αυτός έζησε τη δική του Δαμασκό, όπως ο Απόστολος Παύλος, και έγινε ένα από τα πιστά πνευματικά παιδιά του πατρός Αθανασίου. Μακρόθυμος ανήρ, κατασβέσει κρίσης. Ήταν παραμονές μεγάλης εβδομάδας, όταν δύο ιερείς συνεφημέριοι ψυχράνθηκαν. Όσο περνούσαν οι μέρες, η διάσταση μεγάλωνε και φαινόταν ότι δεν επρόκειτο να γεφυρωθεί. Βαθύ χαντάκι ανοίχτηκε ανάμεσά τους. Το χαντάκι που σκάβει ο διάβολος για να χωρίσει και να απομονώσει τις ψυχές. Οι ενωρίτες λυπήθηκαν, ανησύχησαν και αναρωτιούνταν: «Τι θα γίνει τώρα, μεγαλοβδομαδιάτικα?» Ο πατέρας Αθανάσιος ειδικά τις μέρες αυτές δεν έπαιρνε ανάσα από τη συνεχή εξομολόγηση. Όταν έμαθε το γεγονός, αποφάσισε να ενεργήσει. Μεγάλη Τρίτη μεσημέρι έσπευσε από την Ερατζιώτισσα στο Μαρούσι. Όσοι τον είδαν, απόρρισαν και έλεγαν: «Πώς είναι δυνατόν ο πατέρας Αθανάσιος να αφήσει την εξομολόγηση τέτοια μέρα? Κάτι συμβαίνει». Ο πατέρας Αθανάσιος κατευθύνθηκε στο σπίτι του ενός ιερέα. Με τον τρόπο που εκείνος ήξερε, μαλάκωσε τις καρδιές, το πρόβλημα λύθηκε, οι καπνοί διαλύθηκαν και ο ουρανός ξαστέρωσε. Οι ιερείς ειρήνευσαν, συμφιλιώθηκαν και σταμάτησε ως άλλος το κουτσομπολιό, η κατάκριση. Έτσι, η μεγάλη εβδομάδα συνεχίστηκε ειρηνικά και το Πάσχα γιορτάστηκε μέσα σε κλίμα αγάπης. Και μόνη η παρουσία του πατρός Αθανασίου ήταν ικανή να μεταστρέψει τους ανθρώπους. Η αρετή του ειρηνοποιού θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Θα εκδηλώνεται ιδιαίτερα στο έργο της εξομολογήσεως, όπου θα ειρηνεύει αναστατωμένες ψυχές και θα συμφιλιώνει τους ανθρώπους με το Θεό και τους συνανθρώπους τους. Παραμυθών τους ολιγοψύχους. Ανάμεσα στα πνευματικά παιδιά του πατρός Αθανασίου συγκαταλέγονταν και μερικοί γιατροί, που επηρεασμένοι από το φιλάνθρωπο πνεύμα του γέροντα εργάζονταν με πιστότητα στο λειτουργήμά τους και έδειχναν ιδιαίτερη ανθρωπιά και ευαισθησία στους αρρώστους. Ανάμεσά τους ξεχώριζε ο Χαρίλαος Χαροκόπος, ο οποίος υπηρετούσε στο νοσοκομείο Σωτηρία. Οι ασθενείς του είχαν να λένε για την καλοσύνη του. Ανάμεσά τους ασθενείς ήταν και ο κύριος Γάμα από την Κρήτη, έγκαμος και πατέρας δύο παιδιών. Είχε προσβληθεί από φυματίωση.
Με τη βοήθεια του χαροκόπου θεραπεύτηκε και επέστρεψε στην πατρίδα του. Μετά από λίγο η αρρώστια υποτροπίασε, κάτι που είχε σοβαρό αντίκτυπο στην οικογένειά του. Από το φόβο μετάδοσης της ασθένειας στα άλλα μέλη της οικογένειας, έγινε ανεπιθύμητος. Και ο ίδιος κυριεύθηκε από την απόγνωση. Αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή του παίρνοντας φυτοφάρμακα. Καθώς πήγαινε σε ένα μέρος κοντά σε μια ελιά με τα φυτοφάρμακα στο χέρι, βλέπει από μακριά τον ταχυδρόμο, ο οποίος του φώναζε για να του δώσει κάποιο γράμμα. Πήρε το γράμμα και είδε ότι προερχόταν από τον γιατρό. Το άνοιξε και διάβασε έκπληκτος. «Αν έχεις κανένα πρόβλημα, πάρε το πρώτο καράβι και έλα στην Αθήνα. Εγώ θα κατέβω στον Πειραιά να σε περιμένω». Μέσα στο γράμμα, ο γιατρός είχε βάλει και τα χρήματα για τα έξοδα. Με την ευλογημένη αυτή ενέργεια του πιστού γιατρού, ο άνθρωπος σώθηκε κυριολεκτικά στο παραπέντε. Ξεκίνησε για τον Πειραιά. Ο γιατρός τον περίμενε, τον δέχθηκε με πολύ αγάπη, τον ασπάστηκε και τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο νοσοκομείο. Η θεραπεία κράτησε σχεδόν 2 χρόνια. Ο πατέρας Αθανάσιος ήταν ενήμερος. Μετά την αποθεραπεία του, ανέλαβε ο ίδιος την προστασία του ανθρώπου αυτού. Τον προσέλαβε νεοκόρο της νερατζιώτισσας, του παραχώρησε το μικρό σπιτάκι δίπλα στην εκκλησία και τον προέτρεψε να φέρει και την οικογένειά του. Ο γέροντας έγινε ο προστάτης της οικογένειας και την βοήθησε ποικιλότροπα. Το ένα μάλιστα από τα παιδιά σήμερα είναι κληρικός και διακονεί στην πατρίδα του. Αντεχόμενος των ασθενών. Διηγείται η Χι Μη. Νέα κοπέλα, ήμουν φιλάσθενη και βέβαια ασθενή στην πίστη. Ήταν λίγο πριν τον πόλεμο όταν γνώρισα τον πατέρα Αθανάσιο και από τότε έγινε για μένα το κυριότερο στήριγμα. Το σώμα μου ήταν γεμάτο πληγές. Είχα 22 συρρίγγια, τα οποία μύριζαν άσχημα. Πονούσα πολύ και ο πυρετός με διέλυε. Το θερμόμετρο έδειχνε 39-40 βαθμούς. Η νερατζιώτισσα ήταν μακριά από το σπίτι μας περίπου μισή ώρα με τα πόδια. Πάνω στην απελπισία μου σηκωνόμουν και πήγαινα μέσα από τα χωράφια. Αν και ήταν κατήφορος, περπατούσα με πολύ δυσκολία. Σταματούσα πολλές φορές κάτω από τα δέντρα να ξεκουραστώ, να πάρω μια ανάσα. Η πόνη και ο υψηλός πυρετός έκαναν την πορεία μαρτύριο. Στο σπίτι δεν είχαμε ούτε μια ασπιρίνη να πάρουμε. Έφτανα με λαχτάρα και ελπίδα στην νερατζιώτισσα. Ο παππούλης με δεχόταν με συμπόνια. Με άκουγε να του λέω τον πόνο μου και το παράπονό μου. «Γιατί σε μένα, παππούλη, 15 χρονών και να υποφέρω έτσι?» Ο γέροντας συνέπασχε. «Πρώτα ενίσχυε την ασθενή πίστη μου, φέρνοντάς μου παράδειγμα την οσία συγκλητική. Και η Αγία Συγκλητική, παιδί, ήταν γεμάτη πληγές και δοξολογούσε το Θεό. Έτσι να κάνεις κι εσύ. Μην ξεχνάς ότι οι θλίψεις και οι δοκιμασίες μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό. Κύριε, εν θλίψη εμνίστην σου». Με αυτά και άλλα λόγια με παρηγορούσε και ενίσχυε την πίστη μου. Αλλά δεν σταματούσε εκεί. Προσευχόταν, με ευλογούσε και το θαύμα γινόταν. Ο πυρετός έπεφτε και οι πόνοι σταματούσαν. Γύριζα πίσω πετώντας και ας ήταν ανήφορος, σαν να μην ήμουν άρρωστη. Και σιγά σιγά με τις ευχές του θεραπεύτηκα τελείως. Σε ένα από τα χειρόγραφα συλλογές του βρίσκουμε ένα ωραίο κείμενο που διάβαζε στα πνευματικά του παιδιά σε περιόδους θλίψεων. «Τα λυπηρά και χαρμόσυνα τούτου του κόσμου, κατά λόγων ανερμήνευτων και απερινόητων του θείου προορισμού, οικονομούνται εις τους πιστούς και ευσεβείς προς αγιασμόν και τελειότητα της αυτών πίστεως και εις αύξησιν δόξης και μακαριότητος. Περισσότερον αγιάζουσι τας ψυχάς των πιστών τα λυπηρά τούτου του κόσμου και κάμνουσιν αυτάς ισχυροτέρας, λαμπροτέρας και μεγαλόφρονας δια της εις Θεών πίστεως και ελπίδος, πάρεξ τα χαρμόσυνα». Η κυρία Π. Λάμδα διηγείται. «Σε κάποια επίσκεψή μου, του μιλούσα για τα βάσανά μου και τις στενοχώριες μου. Παραπονιόμουν για τις δοκιμασίες που με είχαν βρει. Ο γέροντας με άκουγε υπομονετικά. Αφού τέλειωσα, κούνησε το κεφάλι και μου είπε:
«Αχ, παιδί, εσύ θέλεις να κάθεσαι σταυροπόδι και να πας και στον παράδεισο?» Αγαπητοί μας ακροατές, σε αυτό το σημείο ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε όμως και στην άλλη εκπομπή με το βίο του ιερομονάχου Αθανασίου Χαμακιώτη. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Χαίρετε. Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μία πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκυπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παρασκευάς Λεκέας.